συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ένα από τα πιο βασικά και χελιοεπομένα επιχειρήματα που ακούμε τόσο από τις κυβερνήσεις και τους εργοδότες. Συγγνώμη λίγο, στο διακόπτω πριν ξεκινήσεις. Αν υπάρχει κάποιο άλλο συνάδελφο που θέλει να τοποθετηθεί στο διάλογο, για να φέρει στο Προεδρείο το όνομα του έτσι. Ένα από αυτά, τέλος πάντων, τα χελιοεπομένα επιχειρήματα από τις κυβερνήσεις και τους εργοδότες, που συνέχεια το πιπηλάνε, είναι αυτή η υπομονή που μας καλούν να κάνουμε μέχρι να έρθει αυτή η ανάπτυξη. Μας καλούν δηλαδή να μην αγωνιζόμαστε γιατί η οικονομία δεν αντέχει και ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να περιμένουμε να έρθει η ανάπτυξη. Αυτά τα πράγματα τα ακούμε συνέχεια από το 2008 μέχρι και σήμερα. Βέβαια, το καινούργιο στοιχείο που μπορούμε να προσθέσουμε σε όλο αυτό το πράγμα είναι σε αυτή την κασέτα, είναι ότι εκτός από τις κυβερνήσεις και τους εργοδότες, τελευταία μας κάνει και η ηγεσία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης μέσω της τελευταίας ανακοίνωσης που έβαλε, που μας έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη με εξαθλειωμένους εργάτες. Ας δούμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς γίνεται. Θα πάρουμε για παράδειγμα τον κλάδο των τροφίμων ποτών, αφού είναι και ο πιο μαζικός κλάδος και από άποψη εργαζομένων και επιχειρήσεων τόσο στη χώρα αλλά και στην περιοχή μας. Ο κλάδος των τροφίμων αναπτύχθηκε εν μέσω πανδημίας με ένα ρυθμό 16%. Έχει στηθεί ένας χορός εκατομμυρίων με το ένα επιχειρηματικό deal να διαδέχεται το άλλο. Τελευταία έχουμε δει δηλαδή την εξαγορά της Μοντελέζ, το ΣΕΒΕΣΕ που παίζει τεράστια μπάλα και άλλα. Οι βιομήχανοι βλέπουν τις προσωπικές τους περιουσίες να πλατίζουν. Την τελευταία δεκαετία οι βιομήχανοι του κλάδου μας άκουσαν τις εξαγωγές τους κατά 50%. Ενώ ορισμένες επιχειρήσεις όπως είναι ο Παρπαστάδης, ο Αραμπατζής άκουσαν τα κέρδη τους 100%. Η κόβα του κυρικής υπερταπλίασε τα κέρδη του το 2020. Ταυτόχρονα προχωρήσαν σε επενδύσεις, ανοίξανε νέα εργοστάσια, εξυγχρονίσανε την παραγωγική διαδικασία προκειμένου να θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα όπως λένε και την κερδοφορία τους. Αυτά είναι κάποια μόνο από τα παραδείγματα του κλάδου που είναι πολλά ακόμα αλλά δεν θα τα αναφέρω εν συντομία χρόνου. Από όλα τα παραπάνω μπορούμε πλέον με σιγουριά να συμπεράνουμε ότι η ανάπτυξη για αυτούς ήρθε και με το παραπάνω. Ας δούμε όμως τώρα την κατάσταση από την πλευρά των εργαζομένων, πώς δηλαδή ήρθε αυτή η ανάπτυξη. Ήρθε καταργώντας τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, παγώνοντας τις τριετίες, μειώνοντας δραματικά το βασικό μισθό, μειώνοντας συνολικά τον μέσο μισθό με μια σειρά μειώσεις, όπως λένε των παλιών εργαζομένων, αλλά και κάποιων υψηλών μισθών, όπως τους λένε, με τελευταίο παράδειγμα εδώ στην περιοχή μας, το εργοστάσιο της Δέλτα. Επίσης, αυτή η ανάπτυξη ήρθε με την τρελή εντατικοποίηση μέσα στους χώρους δουλειάς, καταπατώντας κάθε νόμο υγιεινής και ασφάλειας. Αυτό το αποδεικνύουν βέβαια και τα καθημερινά εργατικά ατυχήματα που έχουμε στον κλάδο. Μόνο το τελευταίο διάστημα στον κλάδο μάθαμε για τέτοια στον Αραμπατζή, στον Κουκάκη, στην Ιωνική Σχολιάδα, στον Άγιο Κούτς και αλλού. Με το πιο εξοργιστικό βέβαια πριν λίγες μέρες που θρυνήσαμε έναν συνάδελφο που έβαθε καρδιά στο τέλος της 11ωρης βάρδιάς του, που και στην ίδια επιχείρηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο υπήρχε νεκρή συναδέλφη από κορονοϊό. Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και τις απλήρωτες υπερορίες, τις απληρωσιές, τους ακόμα πιο εκμεταλλεύσιμους συναδέλφους μας που δουλεύουν είτε μέσω δουλευπορικών γραφείων, που το τελευταίο διάστημα κοντεύει να γίνει κανόνα στον κλάδο μας, με τη μία επιχείρηση να διαδέχεται την άλλη. Σε όλα επίσης τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και το πιο κραυγαλαίο, που είναι ο νέος νόμος Κατζηδάκη, με την κατάργηση του 8ωρου, την νομιμοποίηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, όλα τα παραπάνω μας δείχνουν επακριβώς τα εξής, ότι η ανάπτυξη που μας λένε συνέχεια έχει έρθει για τους βιομηχανούς, ότι αυτή η ανάπτυξη ήρθε και πάτησε πάνω στα τσακισμένα δικαιώματα των εργαζομένων, ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις να δώσουν τίποτα πίσω, αφού όπως λένε δεν θα αντέξει η οικονομία και βέβαια με αυτό το πράγμα εννοούν ότι δεν θέλουν να μειώσουν τα κέρδη τους ούτε σε ένα σέντ. Και επίσης, πάντα είτε σε περιόδους καπιταλιστικής κρίσης είτε σε περιόδους ανάπτυξης, οι βιομήχανοι για να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους επιβάλλουν μειώσεις μισθών, πετσόκομα δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οι εργάτες για την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις αποτελούν μόνο κόστος. Οπότε, συνάδελφοι, έχουμε πλέον πείρα από τα τελευταία χρόνια που μας λέει ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα να μην κάνουμε καμία υπομονή. Δεν πρέπει να αναθέσουμε πλέον τις ελπίδες μας σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα καλό εργοδότη. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν έβαλε ποτέ μπροστά τις ανάγκες των εργαζομένων, αντίθετα τις τσάκισε, γιατί δεν υπάρχει κανένας εργοδότης που χαίρεται όταν βλέπει τα κέρδη του να μειώνονται. Καλλιεργούν οι συνάδελφοι επίσης αυταπάτες ότι μέσα από την καπιταλιστική αυτή ανάπτυξη οι εργαζόμενοι θα ζήσουν καλύτερα, ενώ έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η κερδοφορία των επιχειρήσεων έχει σαν λίπασμα όλα αυτά τα τσακισμένα δικαιώματα. Ο μόνος δρόμος για εμάς είναι αυτός του οργανωμένου αγώνα
ενάντια στην πολιτική της σημερινής όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων που νομοθετούν μόνο για τα κέρδη τους, καταδικάζοντας εμάς στη φτώχεια. Γι' αυτό και εμείς θα συμμετέχουμε στην απεργία στις 6 του μήνα, ήδη έχουμε ξεκινήσει να οργανώνουμε την πάλη, ήδη έχουμε ξεκινήσει τις επαφές μας με τα επιχειρησιακά σωματεία, ήδη έχουμε ξεκινήσει επαφές μας με τα μέλη μας μέσα στους χώρους δουλειάς, ώστε να είναι μια πολύ δυνατή απάντηση σε συνέχεια όλων των προηγούμενων αγώνων που έχουμε δώσει. Για μας υπάρχει μόνο η λύση του οργανωμένου επιθετικού διεκδικητικού αγώνα που θα βάζει μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Γιατί συνάδελφοι, το μόνο που φοβούνται είναι τους οργανωμένους εργάτες μέσα από τα ταξικά του σωματεία. Τέλος, συνάδελφοι, θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα, επειδή γενικά είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε και διατυπώνουμε, και επειδή άκουσα τη τοποθέτηση του συναδέλφου από τον ΝΕΑΚ, θέλω να πω ότι είναι πολύ θετικό που συμμετείχε στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Αλλά εμείς, πέρα από το κάλεσμα σε μαζική συμμετοχή από τους εργαζόμενους και το λαό της πόλης, δεν κάναμε, κάναμε και ένα ακόμα κάλεσμα στα σωματεία να οργανώσουν όμως την πάλη τους, να οργανώσουν τη δράση τους, να οργανώσουν μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από τα μέλη τους, όλη αυτή τη δράση μέσα στους χώρους δουλειάς και όχι ατομικά. Γιατί όλα αυτά, για όλα αυτά τα παραπάνω δεν έκαναν απολύτως τίποτα και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν φτάνουμε τα like μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα ζητήματα δεν τα πολεμάμε δια αντιπροσώπων από τα πάνω, αλλά με μαζικό άνοιγμα και ένταξη όλων των μελών μας στη δράση. Ευχαριστώ.